Ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της αεροπορικής τραγωδίας που κάνει και τους πιο σκληρούς της Bundestag να δακρύσουν. Ακριβώς 2-24 ώρα μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα, ολόκληρη η χώρα αποχαιρετά τους 16 μαθητές και τις δύο καθηγήτριες της πρώτης λυκείου του σχολείου Γιώσεφ Κένιχ της πόλης Χάλτερν. Ούτε και σήμερα γίνονται μαθήματα στο σχολείο. Ψυχολόγοι, νοσοκόμοι, εθελοντές κάνουν ό,τι μπορούν για να απαλύνουν τον πόνο συγγενών και των παιδιών που έχασαν φίλους τους. Schlechte Gedanken, also vor allem mein bester Freund war dabei und das unerträglichste was. Und ich wünsche echt keinem sowas, was da passiert ist. Und there was one good friend of me also and we already planned things for the future, what we're going to do when they return from that trip. Γεμάτα τραγική ηρωνία είναι τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξαν τα θύματα με τους φίλους τους. Η Έλενα Μπλες, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Airbus της German Wings, έστειλε φωτογραφίες από μέρη που επισκέφτηκε στην Ισπανία και ένα μήνυμα στην κολλητή της. Είμαι πολύ χαρούμενη. Πέρασα καλά στη Βαρκελόνη, αλλά τώρα ανυπομονώ να γυρίσω πίσω. Πήρα αναμνηστικά για όλους. She was really lovely and she... Yeah, nice, lovely. She was so... She knows what she wants to do in her life, and we say we travel together to South of America, and so things, and it's unbelievable. And she has birthday today, and. Η είδηση για το φοβερό αεροπορικό δυστύχημα στη Γαλλία μας έχει συγκλονίσει όλους. 16 νέοι μαθητές και 2 συνάδελφοι δεν θα επιστρέψουν ποτέ ανάμεσά μας, γράφει το site του σχολείου που δημοσίευσε τη λίστα των θυμάτων δίπλα σε ένα σταυρό. Die haben ein Leben noch vor sich im Endeffekt. Also besser in mein Alter wäre nicht so tragisch, nicht? Aber so junge Leute, ne, ist klar, nicht? Denn das tut so weh, dass Eltern morgens die Kinder wirklich zur Schule schicken oder in diesem Fall in den Austausch verabschieden und dann kommen sie nicht wieder. Όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος, από την ισπανική πόλη Λινάρντες Βάλ έφυγε την Τρίτη άλλο ένα γκρουπ μαθητών σχολείου του Χάλτερν, ταυτόχρονα με τους επιβάτες του Airbus. Οι μαθητές αυτοί, για καλή τους τύχη, επέλεξαν να ταξιδεύσουν προς τη Γερμανία με τρένο αντί αεροπλάνου και γλίτωσαν.